Χαίρετε! Καλημέρα σας! Μία διαφορετική Αριστοτρίτη σήμερα. Τρίτη 16 Μαρτίου 2021. Είναι αυτοκινητική. Είναι καθαρά Δευτέρα που τη γυρίζουμε. Είναι απόγευμα. Είμαστε μετά από το... Δεν μπορώ να ονομάσω το γεύμα της καθαράς Δευτέρας Λουπούλιο φιλενάδα, αλλά δεν έμεινε κάτι που δεν το έφτιαξες. Από το καταπληκτικό τραπέζι της κουμπάρας μας της Αριστονίκ στο σπίτι της, τώρα πάμε στη θάλασσα. Καθίσαμε στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου της. Οδηγεί ο κουμπάρος, ο οποίος δεν είναι τηλεοπτική φιγούρα. Και εμείς καθίσαμε πίσω να κάνουμε μία Αριστοτρίτη, γιατί εμάς βλέπω να την γυρίζουμε με άλλον τρόπο. Μάλλον με αυτόν. Τι θα πεις στον κόσμο, κόρη? Θα πω στον κόσμο ότι χαίρομαι πολύ που ήρθες πίσω. Και εγώ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Άνοιξε η ψυχή μου, φίλα, κόρη. Μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου. Μέσα σου πω ότι συγκινήθηκα. Ότι ο κουμπάρος είπε μου ότι ανησυχούσε για μένα και για την υγεία μου. Μια γυναίκα διαβητική μόνιμη στα εξωτερικά 6 μήνες. Εσυγκίνησε με. Ευχή μου το αυτοκίνητο γι' αυτό. Κορή, πώς θα αντέξει ο κόσμος? Έχει αρχίσει ο κόσμος και δεν αντέχει. Μιλάμε και από προσωπική εμπειρία, φαντάζομαι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τα έχουμε δει και με την επικαιρότητα. Την Κυπριακή εννοεί. Ναι. Τι αναφέρεις? Και στην ελληνική επικαιρότητα υπήρξαν τράβαλα με τα καρναβάλια. Ναι. Yes. Καρναβάλι σαν ανόμος και παρανόμος. Γιατί εγώ δεν βλέπω ειδήσεις. Και ανόμος και παρανόμος. Και από όλα τα... Από αυτά. Τα τέτοια, ναι. Δεν έχει χαρταντό το περίπτερο. Γιόκ. Δεν έχει. Έχει ο φούρνος. Οδηγέ. Ναι. Έχει ο φούρνος. Μπράβο. Μόλις μου έλεγες ότι δεν μπορείς εσύ να κάνεις το εμβόλιο της Pfizer και της AstraZeneca γιατί σου λείπει έναν ένζυμο κάτι και ότι περιμένεις, ναι, αυτόν της Johnson's and Johnson's, ναι. Μαριανά, οδηγείς καλά. Ναι. Είναι χαλαρό ανέκτακτο. Χαβαλιτζίδικη αυτή η Αριστοτρίτη. Τι να κάνουμε. Τα έχουμε δοκιμάσει όλες τις Αριστοτρίτες. Όλα. Αλλά νομίζω επιφυλασσόμεθα ότι από τις επόμενες θα γυρίσουμε στο γνώριμο background. Θα έρχεσαι. Τι, δεν θα έρχομαι. Τώρα που καθάρισα στο σπίτι. Ήταν τραυματική εμπειρία όταν πήγες να μυρίσεις ένα Σαββατοκύριακο στο σπίτι μα. Ναι, ναι, ήταν... καθάρισα πάρα πολύ. Για να είμαι όμως και δίκαιη, πήγες με ένα μήνα μετά που έφυγα, οπότε δεν είναι από μένα που έχεις πάθει ότι έπαθες. Ναι, να έρχεσαι. Έρχεσαι στην Τρίτη. Θα έρθω φυσικά. Τέλεια. Τέλεια, από κοντά. Φυσικά. Από κοντά, εκ του σύνεγγις. Με εκείνα το ξύλινο που βάζεις πάντα πίσω. Τα πουλιά. Τα πουλιά, ναι. Αχ, τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας. Είσαι να τραγουδήσουμε. Το μεταξύ δεν πιάμε καθόλου αλκοόλ, Όχι. Εγώ φάγα κάτι φράουλες, οι οποίες μπορεί να μου έχουν ανεβάσει το ζάχαρο και να μην αυτή την διάθετη κατάσταση. Εντάξει, λίγες έφαγες. 9. Α, είμαι δραστές. Να τις λες και λίγη. Μια φορά όταν ήμουν μικρή, είχε έρθει η γιαγιά μου η Θέκλα και τη φιλοξενούσαμε και φτιάξαν κεφτέδες. Ήταν σχόλα σαν η μάμα μου, της λέει, έφαγε 20 κεφτέδες, κυριακούλα. Εμέτραν τους. Ναι. Όχι τόσο γενικό. Η γυναίκα μαγείρεψε για να φάρω όλη και το μισό φάγε, δεν το φάγα εγώ. Μια φορά φάγα το μισό κουνέλι και μετά διερωτώμεθα. Διερωτώμεθα. Διερωτώμεθα μετά.
Αλλά να σου πω, εγώ αυτό που νιώθω τώρα είναι φυσιολογικό. Τι νιώθεις? Χαρούμενη που επέστρεψα στην Κύπρο. Φυσιολογικό είναι. Για λίγο. Αν διαρχίσει για 2-3 εβδομάδες. Μετά δεν ξέρω. Αρχίζω να ανησυχώ. Πώς με βλέπεις? Σε βλέπω κουρασμένη. Εντάξει, βλέπεις και μετά το καθάρισμα. Ναι, σωστά. Ήμουν και χαρτά εδώ. Οξύ. Είναι και μπλα. Ταξίδι. Και είναι πάνω Pokémon. Είναι ο Pokémon. Είχαμε έναν αετών, αλλά δεν πετούσε στον αέρα. Δεν μεταγέτωσε. Η αέτη πέθανε στον αέρα. Μάλλον πέθανε στον αέρα. Και τώρα πήραμε το Pokémon για να δούμε αν θα πετάξει το Pokémon. Λοιπόν. Άρα είναι χαβαλετζίδι και η σημερινή Αριστοτρίτη, είναι έτσι για να δείτε την κουμπάρα πως είναι από κοντά. Εγώ την αγγίζω, την αγκαλιάζω, τη φιλώ. Εγώ έχω κάνει PCR, αυτή έχει κάνει Rapid. Όχι Rapid, Rapid, Rapid. Είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κολλήσουμε η μία την άλλη. Νομίζω κι εγώ. Και εσύ νομίζεις. Μη σου πω θα τον περάσαμε και 2-3 φορές το όρνιο και δεν πήραμε είδηση. Τόσες φορές έχω κάνει τεστ και είναι πολλές. Μα τα τεστ πότε βγήκαν, παιδί μου, τα τεστ? 3-4 μήνες και βγήκαν τα τεστ. Ναι. Όταν ήμουν εγώ στην Κύπρο παλιά δεν είχε τεστ. Όχι. Το Σεπτέμβριο που έφυγα δεν μας έκανε τόσο εύκολα. Τώρα μας τα αναγκάζουν. Θα με βάζουν και εμένα τώρα να κάνω. Άμα, άμα θέλεις να κυκλοφορείς, θα κάνεις. Κάνω και ραπίδι. Όχι, εγώ θα βάζω στο χωριό μου, έχω τον κήπο μου να το φτιάξω. Με έδωσε η κόρη μου. Θα κάνω. Οπότε την ερχόμενη Τρίτη θα έχουμε ζωντανή αναμετάδοση της Αριστοτρίτης. Καλή Σαραγωστή σε όλους, καλή δύναμη. Ευχόμαστε πραγματικά του χρόνου να... Ενώ ευχόμαστε και λίγο σίγουροι ότι του χρόνου τέτοια περίοδο είμαστε. Θα μπορούμε να βγούμε ελεύθερα στα χωράφια, ελεύθερα στους καρτετούς. Τι να κάνουμε, πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά μπορεί να φάγαμε το φόδινγκ, το βόδινγκ και να μας έμεινε η ουρά. Ελπίζουμε να είναι, τώρα που θα καλοκαιριάσει, να είναι καλύτερα τα πράγματα. Αυτά! See you.